Χριστός Ανέστη χαρά μου, βαδίζομαι στη 10η Κυριακή του Λουκά. Καλό είναι τώρα μέχρι τα Χριστούγεννα που απομένουν γύρω στις 20 μέρες και κάτι. Αν μπορείτε να διαβάζετε κάθε μέρα ένα κεφάλαιο από το Ευαγγέλιο του Λουκά, ούτως ώστε μέχρι τα Χριστούγεννα να το έχετε διαβάσει. Μιλάει πολλές φορές για την Παναγία και φυσικά για την γέννηση του Χριστού. Την Κυριακή που θα μας έρθει λοιπόν, θα έχουμε και μια μεγάλη γιορτή, η οποία δεν είναι της Αγίας Βαρβάρας. Διότι πραγματικά την Αγία Βαρβάρα τη χορτάσαμε, έτσι. Και δεν το λέω υποτιμητικά, αλλά όλοι ξέρουν την Αγία Βαρβάρα και τη Βαρβάρα που θα φάνει φυσικά. Εντάξει, Αγία Βαρβάρα, την έχουμε μάθει απ' έξω. Τώρα θα δώσουμε βάση περισσότερο στον Όσιο Ιωάννη το Δαμασκηνό, ο οποίος γιορτάζει εκείνη τη μέρα και κανείς δεν ξέρει όχι μόνο ποιος ήταν, αλλά και τα συγγράμματά του φυσικά, που έγραψε για την Παναγία, ομιλίες, δεν τα ξέρει κανείς. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιος ήταν αυτός ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο Όσιος λέγεται γιατί έγινε μοναχός και μάλιστα έγινε μοναχός από μια θέση μεγάλη. Ποια μεγάλη θέση? Ο πατέρας του, καταρχάς, ήταν υπουργός οικονομικών του Χαλίφη της Αραβίας περί τον 8ο αιώνα, δηλαδή τέλη 7ου με αρχές 8ου αιώνα. Τη θέση αυτού νου, όταν πέθανε, την πήρε ο γιος του. Ο γιος του λοιπόν ήταν ο γνωστός εμάς ως Ιωάννης, μοναχός αργότερα, και Δαμασκηνός γιατί ήταν από τη Δαμασκό. Έτσι. Τι είναι η Δαμασκός? Μια αρχαία πόλη, πολύ αρχαία πραγματικά, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, η οποία είναι πρωτεύουσα της, ξέρουμε όλοι, της Κίνας. Όχι, έτσι. Είναι πρωτεύουσα της Συρίας. Ε? Και γιατί εκεί πέρα έχουμε τόσο σχέση εμείς στις περιοχές εκείνες, Συρία, Ιορδανία, ακόμα και στο Λίβανο κτλ. Γιατί πάντοτε υπήρχε μία τάση των ανθρώπων εκεί εναντίον των Εβραίων. Λέγεται αντισημιτισμός. Επειδή τους ξέραν πολύ καλά τι ήταν, τους πηγαίνανε κόντρα. Και πηγαίνοντας κόντρα σε αυτούς έπαιρναν πάντα το μέρος των Ελλήνων και κατά συνέπεια των χριστιανών Ελλήνων. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι η Ελλάδα δεν είναι η αρχαία ημών πρόγονη. Όπως εντέχνως παρουσιάζεται και να φέρουμε τα γλυπτά και τις καριάτιδες και περνάει ο καιρός τζάμπα εντελώς και ο κόσμος μυαλό δεν θα βάλει ποτέ. Είναι σαν να λέμε ήμουν κάποτε δωρολάτρης ή τώρα είμαι χριστιανός. Ποια είναι η ζωή μου, τότε που ήμουν δωρολάτρης ή τώρα που είμαι χριστιανός? Όποιος κατάλαβε τον Χριστό καταλαβαίνει ότι οι Έλληνες πλέον που είμαστε εμείς οι τωρινοί δεν έχουμε καμία σχέση με τους αρχαίους ημών προγόνους, παρά μόνο αυτούς οι οποίοι ενστερνίστηκαν την ορθόδοξη πίστη ακόμα και πριν. Όπως παραδείγματος χάρη Σοκράτης, Πλάτωνος, Αριστοτέλης κ.ο.κ. που είχαν το λεγόμενο σπερματικό λόγο. Εμείς είμαστε απόγονοι των χριστιανών Ελλήνων. Έτσι. Σε κάθε περίπτωση τα αφήνουμε όλα αυτά στην άκρη. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, εκεί που ήταν λοιπόν, έζησε 30-40 χρόνια μετά το θάνατο του πατέρα του, ήταν εκεί υπουργός οικονομικών του Χαλίφε, αυτού του πολύ πλούσιου της Αραβίας, έγινε μοναχός τον Άγιο Σάββα. Να άλλη μια σχέση, κοντά γιορτάζουν, βλέπετε. Στον Άγιο Σάββα, στο αρχαίο αυτό μοναστήρι επίσης, στο οποίο εγκατέλειψε φυσικά, γιατί αυτός είχε να εγκαταλείψει, καταλάβετε. Όταν πάει κάποιος και γίνεται μοναχός, παραδείγματος χάρη, που δεν είχε να φάει σπίτι του, στο μοναστήρι περνάει καλύτερα. Ένας όμως που ήταν πλούσιος και υπουργός, και δεν ξέρω εγώ, και τον άλλο, και μορφωμένος, ήξερε περίπου περί τις 10 περίπου επιστήμες της εποχής. Αυτός κάτι δίνει, έτσι. Και πάει και γίνεται μοναχός και μάλιστα γίνεται μοναχός στην εποχή της εικονομαχίας, έτσι. Και φυσικά είναι φίλος των εικόνων και φυσικά γράφει γι' αυτό και φυσικά ο Λέων, ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας, τον διαβάλει στον Άραβα
σε ήχη, ξέρω εγώ ότι ήταν αυτός, ότι δήθεν θέλει να σου πάρει τη θέση και γράφει εναντίον σου, εδώ σε εμάς, μας τα λέει, λέον σοφός, τέλος πάντων, και του κόβει το χέρι. Ο Σεΐχης, όπως συνειδησαν στην εποχή εκείνη, ο Χαλίφης, τέλος πάντων, το οποίο χέρι του θαυματουργικά επανέρχεται στη θέση του και το βλέπουν όλοι αυτό το θαύμα και πιστεύουν ακόμη περισσότερο. Για μας, πέρα από τις ομιλίες που είχε γράψει για την Παναγία και τα διαλεκτικά του και άλλα πράγματα έτσι πάρα πολύ σπουδαία, τον σκεφτόμαστε και τον συναντούμε γιατί είναι ο γράφος. Και τι είναι ο γράφος, είναι κανόνων που τους λέμε κάθε Κυριακή στην Εκκλησία. Αυτή την Κυριακή βέβαια θα πούμε τον τρίτο ήχο. Αλλά αυτοί οι κανόνες και αυτοί γραμμένοι στον κάθε ήχο είναι του Ιωάννου του Δαμασκήνου. Ξεκίνησε από το πρώτο ήχο, σου ήτρωπε ο ήχος δεξιά και πήγε μετά σε όλους τους ήχους και έγραψε κανόνες. Δηλαδή τη ζωή των Αγίων, αλλά και την ιστορία της Αναστάσεως που απαγγέλουμε κάθε φορά και ψάλουμε την ημέρα της Κυριακής. Έτσι, εκεί όπου ακούγονται τα σημαντικά τροπάρια, γι' αυτό και δίνουμε βάση και εμείς την Κυριακή, και όσο και σας φανεί παράξενο, θα το δούμε και στα κείμενα σήμερα και πάλι, ο σκοπός μας είναι από κάθε τι που θα πούμε και από κάθε τι που θα ψάλουμε, να ειμνήσουμε τον Χριστό, όχι να λύσουμε τα προβλήματά μας. Όχι να αποκτήσουμε αγαθά. Όχι να μην είμαστε άρρωστοι. Όχι εκείνο, όχι το άλλο, όχι το κάνει ο άλλος. Σκοπός μας είναι ο Χριστός. Και όποιος δεν έχει φτάσει ακόμα σε εκείνο το σκοπό και ψάλλει για να γίνει καλά, και ψάλλει για να τον ακούσουν οι άλλοι, και ψάλλει γιατί είναι παπάς, ψάλτης κτλ. Και ψάλλει για το ένα και το άλλο, γιατί φοβάται την κόλαση, αυτός είναι ακόμα μακριά από την ουσία. Συνεπώς, αδερφοί μου, και επαναλαμβάνω, όσος Ιωάννης ο Δαμασκηνός είναι μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας και πολύ σπουδαίος. Όχι ότι η Αγία Βαρβάρα δεν ήταν, έτσι, που μικρή έδωσε τα πάντα για τον Χριστό, την νεότητά της και όλα. Αλλά εδώ πέρα, όπως ξέρετε, κάνουμε μια προσπάθεια να είμαστε γνήσιοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Τι θα πει αυτό, να λέμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Δεν μπορεί συνέχεια όλος ο κόσμος να ξέρει την Αγία Βαρβάρα και τον Άγιο Δαμασκηνό να μην τον ξέρει κανένας. Και ευτυχώς υπάρχουν μοναχοί οι οποίοι παίρνουν το όνομά του. Βέβαια, συνήθως το δεύτερο, έτσι, το επίθετο στην ουσία, γιατί ονομάστηκε Δαμασκηνός, χωρίς να το λένε Δαμασκηνό, επειδή ήταν από το Δαμασκό. Και υπάρχουν Δαμασκηνοί λοιπόν που παίρνουν το όνομά του και μακάρι να έχουν και τη χάρη. Πάμε τώρα να δούμε στην προς Κολασαΐς επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο κιόλας, 12 με 18, μια μεγάλη πόλη της Μικράς Ασίας, έτσι, τι λέει ο Απόστολος Παύλος. Τι λέει, είναι αυτό που σας έλεγα πριν, ότι τα πάντα είναι Χριστός. Για να το δούμε πώς το λέει. 12 με 18 στίχο. Με τα χαράς λοιπόν ευχαριστούνται στο Θεό και Πατρί, το ικανός αντί ημάς εις τη μερίδα του κλήρου των Αγίων εν το φωτί. Λοιπόν, ερχόμαστε λέει και ζούμε με τα χαράς, και η χαράς, αυτήν τη χαρά, την πνευματική, που ευχαριστούμε το Θεό μας, τον Πατέρα μας κτλ. Έτσι, έτσι, δεν χρειάζεται εξήγηση, θέλουμε και τον ευχαριστούμε, έτσι. Και φυσικά έτσι έχουμε λέει τη μερίδα του κλήρου των Αγίων εν το φωτί. Ο καθένας διαλέγει που θέλει να πάει και δεν τον αναγκάζει κανένας, έτσι. Που λέμε καμιά φορά, να ο πειρασμός με έκανε. Δεν σε έκανε ο πειρασμός τίποτα. Εσύ επέλεξες να είσαι με την πλευρά που είσαι εφόσον γνωρίζεις, έτσι. Ως, ποιος είναι αυτός. Ερίσατο εμάς εις της εξουσίας του σκότους και μετέσσεν εις τη βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού. Ποιος είναι αυτός, ο αγαπημένος Υιός, είναι ο Υιός του Πατρός. Και άκουσα προχθές έτσι εμέσως από ένα δάσκαλο Έλληνα, εν πάση περιπτώσει, σε ελληνικό σχολείο, ο οποίος έλεγε, δεν μπορεί ο Θεός να είναι τριαδικός, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Είναι αυτό που λέγαμε, μέχρι εκεί έφτασε, τόσο κατάλαβε. Γιατί θέλησε με το μυαλό του να καταλάβει το μυστήριο αυτό το μέρα. Ναι, έστειλε τον Υιό του, ο οποίος Υιός του προϋπήρχε και κάποια στιγμή έγινε άνθρωπος και δεν διαφέρει καθόλου με αυτόν.
Είναι το ίδιο. Ενώ έχουμε την απολύτρωση, την άφηση των αμαρτιών. Εδώ εμφανίζεται εμέσως και πάλι αδερφοί μου το γεγονός της αφαίσεως των αμαρτιών. Τι σημαίνει αυτό? Μερικοί ή εξομολογούνται ή δεν εξομολογούνται, ή όταν εξομολογούνται δεν εξομολογούνται, ή εν πάση περιπτώσει κάποιοι ξέρουν πολύ καλά ότι η άφεση των αμαρτιών δόθηκε από τον Χριστό, ο οποίος έδωσε το αίμα του για τις αμαρτίες μας. Τι είπε εκείνος? Θα μπορούσε να πει μετά να πίνετε ένα ποτήρι αίμα και θα συγχωρούνται οι αμαρτίες σας. Να κάνετε 50 κολοτούμπες και θα συγχωρούνται οι αμαρτίες σας. Δεν είπε έτσι, αδερφοί μου. Εκείνος που έχει το αίμα του για μας είπε να εξομολογήσετε. Και πού το είπε? Το έχουμε αναφέρει και άλλες φορές μέσα στην Αγία Γραφή που αναφέρεται η εξομολόγηση. Και έχουμε λοιπόν την άφηση των αμαρτιών, γιατί έτσι μας είπε εκείνος. Ως εις την εικόν του Θεού το οράτου, πρωτότοκος πάσης χτίσεως. Όχι μόνο παιδί του πατέρα ήταν ο Υιός, ο Χριστός μας, αλλά και πρωτότοκος, κανονικά. Μην σας μπερδεύει αυτό, μην πείτε και αυτό να το κάνετε και στη ζωή σας, ότι εγώ είμαι ο πατέρας, άρα το παιδί μου είναι κατώτερο από μένα. Δεν πάει έτσι. Το ίδιο είναι και το παιδί σου. Γι' αυτό μπορεί να τον πει και πρωτότοκο πάση χτίσεως. Υπήρχε λοιπόν πριν από κάθε άνθρωπο, πριν τον Αδάμ και την Εύα. Αλλά δεν υπήρχε σαν άνθρωπος. Κάποια στιγμή έγινε και θεάνθρωπος. Και να ξέρετε ότι όταν μιλάμε για τον Χριστό, δεν θα μπορέσουμε να σταματήσουμε ποτέ παρά μόνο αν το επιβάλλουμε εμείς τον εαυτό μας. Γιατί έχει τόσα πολλά κάθε φορά να πεις, που είναι αυτό που λέμε ότι είναι «ον». Δεν είναι άρχιο ο Χριστός απλά, δεν είναι αρχηγός, μάλλον συγγνώμη, δεν υπάρχει απλά, που λένε μερικοί υπάρχει, δεν υπάρχει, αλλά άρχι. Είναι το α, όλον «ον» και το «παν». Ότι εν αυτό εκτίστη τα πάντα, να το τώρα μέσω, βλέπετε, τα εν της ουρανής και τα επί γης, τα ορατά και τα όρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχαία, είτε εξουσία. Τι μας λέει εδώ τώρα, ότι δημιουργήθηκαν τα πάντα, προσέξτε, εξαιτίας του. Μα καλά τώρα δεν είπαμε ότι δεν υπήρχε όταν έγινε ο κόσμος, δεν υπήρχε σαν άνθρωπος. Υπήρχε όμως ως Θεός. Τα πάντα δι' αυτού και εις αυτόν έκτιστε. Βλέπετε, τα πάντα και εν πάση Χριστός. Και αυτός εστί προπάντων και τα πάντα εν αυτό συνέστησε. Και αυτός στην κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας, ως στην αρχή, πρωτότοκος εκ των νεκρών, είναι γέννεται εν πάση αυτός πρωτεύων. Ακόμα και τους νεκρούς που κάποτε σηκώθηκαν από εκεί που ήταν χωρίς ελπίδα, πρώτος βγήκε αυτός. Παντού, όπου και να κοιτάξουμε, όπως και να το κοιτάξουμε, είναι πρώτος. Γιατί είναι πρώτος? Για να είναι πρώτος? Όχι, γιατί είναι η αρχή των πάντων, προσέξτε. Δεν είναι θέμα πρωτίου εδώ. Το πρώτο σημαίνει ότι είναι η αρχή ο Χριστός. Τα πάντα ξεκινάνε από τον Χριστό. Και μακάριος, όποιος το καταλάβει αυτό, ξέρει ότι δεν χρειάζεται κάτι συγκεκριμένο. Από μόνο του βγαίνει να μιλάς συνέχεια για τον Χριστό. Πάντα λοιπόν και πάση Χριστός. Και πάμε να δούμε κιόλας στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, όπως είπαμε ότι αυτόν τον καιρό θα ακούμε το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, μία περίπτωση γνωστή που την έχουμε δει και σε άλλα Ευαγγέλια, και αυτή η περίπτωση είναι εκείνη της γυναίκας, η οποία γυναίκα είχε ένα πνεύμα ασθενίας, λέει. Εμείς ξέρουμε πολύ καλό ότι η ασθένεια δεν είναι επειδή έφεγες ζάχαρη πολύ ή επειδή ήπιες πολλά ποτά κτλ. Ξέρουμε ότι υπάρχει το πνεύμα της ασθενίας. Και πνεύμα είναι ο διάβολος, έτσι, ο οποίος βρίσκει αυτές τις δικές τους υποδοχές επειδή πίνεις, καπνίζεις, κάνεις, δείχνεις, ξενυχτάς και βάζει εκεί την ασθένεια. Κάποια λοιπόν στιγμή ο Χριστός ήταν, πάμε στο κατά Λουκάν 18, 10 με 17, διδάσκουν ημιά των συναγωγών εν τη Σάββαση. Σάββατο, καλή ώρα Κυριακή όπως εμείς, και πήγε σε μια συναγωγή και δίδασκε.
γιατί του επιτρεπόταν, αλλά και όποιος είχε τότε να πει λόγο, τον έλεγε μέσα στην Εκκλησία. Είναι κάτι που προσπαθούμε να επαναφέρουμε όταν λέμε ο καθένας να μπορεί να ψάλει, να διαβάζει την Εκκλησία, να συμμετέχει. Και ειδού γινή πνεύμα έχουσα ασθενείας, έτη 12, 10 και 8, συγγνώμη, είχε δαιμόνιο, αδερφή μου, κανονικά. Μα ήταν δαιμονισμένη, όχι. Προσέξτε τι. Και ει συγκύπτουσα και μη δυναμένη ανακύψει στο παντελές. Την είχε στραβώσει ο διάβολος. Ήτανε σαν ορθή γωνία. Περπατούσε και κοιτούσε το χώμα. Δεν μπορούσε να κοιτάξει. Ούτε, όχι τον ουρανό, ούτε καν μπροστά έτσι. Κοιτούσε το χώμα και περπατούσε. Και έβαζε τα χέρια πίσω. Γιατί όμως κάποιο δικαίωμα έδωσε και αυτό. Ειδών δε αυτήν ο Ιησούς προσεφώνησε και είπεν αυτή, γίνε απολέλησε της ασθενείας. Μέσα στον κόσμο εκεί πέρα. Την είδα από μακριά και λέει, τώρα δεν είναι μονολόγια, κάτι πρέπει να κάνουμε. Και της είπε ότι σε αφήνω, δηλαδή σε αφήνω όχι γιατί εγώ σου προκάλεσα την ασθένεια, γιατί υπάρχει και ένα άλλο λάθος που λένε όλοι οι άνθρωποι, όλα θέλημα Θεού είναι. Ποιος τι είπε αυτό το πράγμα? Αυτό είναι μεγάλη ανοησία, αδερφοί μου. Πού είναι μεγάλη ανοησία? Άμα το έχετε πει, πρέπει να το ξομολογηθείτε. Ο Θεός θέλει τη σωτηρία σου, το καλό σου, τα πάντα για σένα. Όταν αναγκάζεται να θέλει κάτι γιατί το θέλει ο άνθρωπος, δεν είναι θέλημα Θεού εκείνο. Έτσι, τα έχουμε εξηγήσει χιλιάδες φορές αυτά. Να είστε ορθόδοξοι. Λοιπόν, άλλο το κατ' ευδοκίαν θέλημα του Θεού και άλλο το κατά παραχώρηση. Πολύ ειδικά μπορούμε να πούμε θεολογικά ότι έχει, ότι όλα είναι θέλημα Θεού, αλλά δεν το καταλάβει κανείς αυτό. Δεν το καταλάβει. Θα νομίζει ότι θέλημα Θεού είναι θεομηνία. Θέλημα Θεού είναι ο θάνατος. Θέλημα Θεού, όχι, δεν είναι έτσι. Το θέλημα του Θεού είναι η σωτηρία της ψυχής σου και το να είσαι συνέχεια μαζί του. Μόνο αυτό. Όλα τα άλλα αναγκάζεται να τα θέλει ο Θεός. Γιατί τα θες εσύ. Και επειδή σε έκανε ελεύθερο, αναγκάζεται να θέλει αυτά που θες εσύ. Και παραχωρεί, γιατί χωρίς να παραχωρείς δεν γίνεται τίποτα. Και λέει, τι βλακία έχει σήμερα να πει, ξέρω εγώ, η Μαρία, ο Κώστας, τι να κάνω, αφού το θέλει τόσο πολύ, ας φάει τα μούτρα του. Έτσι. Γι' αυτό καμιά φορά αυτό μπορεί να συμβαίνει και με μένα, νομίζετε ότι κάνω εγώ ό,τι θέλω ή σας κάνω ό,τι θέλω. Σας πληροφορώ ότι το 95% από αυτά που σας λέω να κάνετε είναι αυτά που θέλετε εσείς, γιατί επιμένετε. Το 5% είναι αυτά που θέλει ο Θεός. Κλείσαμε λοιπόν και το θέλημα του Θεού. Μεγάλη κουβέντα αυτή. Και επέθηκε εν αυτή τα σχήρας και παραχρήμα ανορθώθηκε και εδόξιζε τον Θεόν. Αυτό είναι και με τη συγχώρεση, μια και μιλάμε για την εξομολόγηση. Μπορεί ο πνευματικός να από μακριά να πει συγχωρεμένος να είσαι. Αλλά όταν θα σε συναντήσει από κοντά θα βάλει και το χέρι του στο κεφάλι σου. Το βλέπετε. Δεν το είχε καθιερώσει ακόμα ο Κύριος, μετά το καθιέρωσε. Και είπε, θα βάζετε το χέρι. Το έκανε από πριν για να δείξει πώς γίνεται. Πώς μεταδίδεται η χάρη του Θεού. Από άνθρωπο σε άνθρωπο. Και παραχρήμα, αμέσως δηλαδή, ανορθώθηκε και εδόξιζε τον Θεό. Θα λέγαμε σήμερα το πρώτο πράγμα που έκανε η συγκύπτουσα, μόλις σηκώθηκε, έκανε το σταυρό της, θα λέγαμε. Τότε δεν κάνουμε το σταυρό, αλλά αυτό έκανε, είπε, δόξα τον Θεό. Αποκριθείς αρχισυνάγωγος αγανακτών, ότι το Σαββάτιο θεράπησε ο Ιησούς, έλεγε το όπλο. Ήρθε όμως και ο μαγαζάτορας, αυτός που είχε το κατάστημα, ο αρχισυνάγωγος. Και μάζευε μετά και έβαζε εδώ, έβαζε εκεί, έβαζε από εδώ. Άλλοι, μπορεί να έγινε θαύμα, αλλά τι θα πει αυτό. Σάββατο μέρα θαύμα, απαγορεύεται, είναι άκυρο το θαύμα. Ρε άνθρωποι του Θεού, που λέει ο λόγος, σηκώθηκε, δεν τη βλέπεις, περπατάει. Ο δαίμονας την έκανε καλά, αφού ήταν ο Κύριος μπροστά, ο Χριστός. Αλλά όλα αυτά είναι, καμιά φορά δεν τα καταλαβαίνετε εσείς, είναι τα λεγόμενα παιχνίδια εξουσίας, αδελφοί μου. Δεν τον νοιάζει τον αρχισυνάγωγο να πει για το θαύμα κάτι, τον νοιάζει η εξουσία, ποιος είναι ο πιο μάγκας εκεί μέσα.
Και πατώντας πάνω στον νόμο, λέει, όχι παιδιά, δεν γίνεται. Έξι ημέρε εισήν ενές διεργάζεστε. Εν ταύτες ερχόμενοι θεραπεύεστε. Και μη την ημέρα του Σαββάτου. Αυτός κάνει ένα νόμο δικό του. Όντως, ο νόμος του Μωυσή λέει 6 ημέρες να εργάζεσαι. Το λέει. Και την 7η να Σάββατο Κυρίου του Θεού σου. Να δοξολογήσεις το Θεό όλη τη μέρα. Ναι, αλλά δεν λέει εκείνη τη μέρα, εκείνες τις 6 ημέρες να πηγαίνεις και να θεραπεύεσαι. Δεν το λέει πουθενά αυτό. Αλλά το βάζει ο ραβίνος, ο αρχισυνάγος, βλέπετε. Και κάνει αυτό που λέμε απάτη. Εκείνες τις μέρες λέει μόνο μπορείτε να θεραπεύεστε. Άμα τύχει Κυριακή, να μην θεραπεύεστε. Και γελούσαν και οι πέτρες φυσικά, αλλά ποιος να μιλήσει εκεί μπροστά, διότι από κάτω αυτοί που είχαν σχέση με τη συναγωγή, λέγανε τώρα θα χάσουμε τη σχέση με τη συναγωγή. Και δεν μιλούσαν. Και επειδή δεν μιλούσαν, απεκρίθη ούν αυτό ο Κύριος και είπεν. Και τι του είπε, γιατί καμιά φορά επηρεάζεστε κι εσείς και λέτε από έναν χριστιανισμό, δεν ξέρω από τα μοναστήρια, δει και αυτό το πράγμα, δεν ξέρω. Ο οποίος λέει πρέπει να είμαστε ταπεινοί, ήσυχοι, να μην μιλάμε, να μην αυτό. Και τον πατάει μια βρισιά παιδιά, η οποία σήμερα αντιστοιχεί με το, και εγώ δεν ξέρω τι να πω, ίσως να μην κάνει να το πω κιόλας, έτσι. Υποκριτά, που ψεύτη τον είπε, μόνο, απατεώνα τον είπε, μόνο, κλέφτη τον είπε, μόνο, όλα τον είπε. Όπως όταν κάποτε κάποιοι πήγαν να λιθοβολήσουν τη γυναίκα, ήταν και αρχιερείς μας και τέτοια, και εκείνη την ώρα έγραφε ο Χριστός κάτω. Και πήγαν αυτοί να τον πειράξουν, να ρίξουμε την πέτρα, τον είπαν. Και όταν πήγαν κοντά, διάβαζαν αυτά που έγραφε και έλεγε «Ο Τάδε δεν μιλάει στον αδερφό του 40 χρόνια» και ήτανε από αυτούς, τους μεγάλους, τους σπουδαίους, τους αρχισυνάγωγους. Ο άλλος έκλειψε τη γυναίκα του αδερφού του, ο άλλος, και εξαφανίστηκαν όλοι οι παιδιά. Εξαφανίστηκαν. Υποκριτά λοιπόν, και όταν λέμε υποκριτά, φανταστείτε εκείνον τώρα να βγάζει φωτιές, να γίνεται πράσινος, κίτρινος, κόκκινος κτλ. Κτλ. Μπορεί να έκανε και, πουφ, και να έφυγε σαν πύραυλος στον ουρανό. Έκαστος ημών, άκου να δεις το λέει, πόσο ψεύτης είσαι, πόσο ψεύτης είσαι. Ούλοι ή τον βούνα αυτού ή τον όνουν από τις φάτνες και από αγών ποτίζει, το αζώα σου του λέει κάθε μέρα δεν πίνουν νερό. Κάθε δύο μέρες πίνουν, δεν γίνεται αυτό. Οπότε είναι Σάββατο, δεν παίρνει και το λέει προσέξτε από τη φάρνη. Και που είναι, γιατί η φάρνη ξέρετε, ήταν ο τόπος που ήταν τα ζώα. Και παίρνει λέει και το, και το βόδι και το γαϊδούρι, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι τον ίδιο έλεγε. Τον έλεγε γαϊδούρι και βόδι χωρίς να το καταλάβει. Και από αγών ποτίζει και τα βγάζει έξω και τα ποτίζει και τα πάει μέσα. Και κάνει και κανένα χιλιόμετρο δυο, πόσα θα χρειαστούν. Ταύτη δε θυγατέρα Αβραάμ ούσαν, εινέδησεν ο σατανάς ιδού 10 και 8 έτη και περίμενε αυτή 10 και 8 έτη πότε θα μεγαλώσει ο Χριστός από τα 13 του, τα 12 να γίνει, 10, να γίνει 30, να περάσουν 18 χρόνια για να έρθει να την κάνει καλά. Ου και διληθήνε από του δεσμού τούτου τη ημέρα του Σαββάτου, επειδή έτυχε Σάββατο λέει και ήμασταν εδώ, τι έπρεπε να κάνω. Να μείνω μια μέρα, να είναι Κυριακή ή να πάω και να γυρίσω πάλι. Δεν έπρεπε λέει να την θεραπεύσουμε. Τι κάναμε, σκάψαμε, κάναμε, κερδίσαμε λεφτά, όχι. Και, αυτά, και τα αυτά λέγοντος αυτού για να καταλάβετε πόσο άσχημα τον έβρισε τον αρχισυνάγου ο Κύριος και τα αυτά λέγοντος αυτού κάτι σχήνοντο πάντες. Οι αντικείμενοι αυτό, όσοι είχαν ακόμα και σκέψεις γι' αυτό και πας ο όχλος έχερε επί πας της ενδόξης γεννημένης από αυτού. Και απλώς ο Κοσμάκης χαιρότανε γιατί ήτανε απλός. Σου λέει να. Δεν είχε κέρατα, δεν είπε άμπρα κατάμπρα. Διάβασε τον νόμο
Έβαλε το χέρι πάνω και τη θεράπευσε. Άρα είναι ο Χριστός, άρα είναι ο Μεσσίας, άρα είναι έτσι. Βέβαια, αδελφοί μου, αυτό θέλει πολύ προσοχή. Εμείς ξέρουμε εδώ τώρα ότι ήταν ο Κύριος, αλλά θα έρθει μια στιγμή που το ίδιο ακριβώς θα κάνει και ο Αντίχριστος. Θα βγαίνει στον δρόμο με το κουστούμάκι και τη γραβάτα του και θα πιάνει τους ανθρώπους και θα γίνονται καλά. Γιατί θα είναι ο Αντίχριστος. Θα κάνει τα πάντα αυτά που έκανε ο Χριστός. Τα πάντα, προσέξτε. Μερικοί λένε μήπως θα είναι λίγο πιο κατσούφις και θα τον καταλάβουμε. Όχι. Γλυκύτατος θα είναι. Άλλοι λένε μήπως θα ξέρω εγώ εκεί. Όχι. Θα είναι όπως ήταν ο Χριστός. Πώς γίνεται αυτό? Για να πλανηθούν ακόμα και οι εκλεκτοί, λέει. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ ταπεινοί, πρέπει να είμαστε, να μην ξέρουμε τίποτα. Πρέπει ούτε στο μυαλό μας να περνάει, κατά το απειροελάχιστον, μία σκέψη εναντίον δεν θα πω ποιου, για να μπορούμε να σταθούμε την ώρα εκείνη και να μην μας πάρει κανένας διάολος στον δρόμο, ο οποίος θα έρθει να μας κάνει καλά τις αρρώστιες μας, να μας δώσει λεφτά. Α, έλα εδώ. Έλα, Μαρία, πάρε 1.000.000 ευρώ. Ή έλα εδώ, Κώστα, τι έχεις τη μέση σου, δεν περπατάς καλά. Καλά είσαι. Φύγε. Έτοιμος. Γιατί, όπως σας είπα, θα είναι ακριβώς το ίδιο εξωτερικά. Έτσι. Γι' αυτό να φωτίζει ο Θεός, γι' αυτό να είναι ο Χριστός μαζί μας, γι' αυτό να μην χάνετε το νόημα, γι' αυτό να οριμάζει όσο περισσεύει ο χρόνος και λιγοστεύει μάλλον να περισσεύει η εμπειρία και η πείρα και να μιλάτε σωστά εκεί που πρέπει σας έχω. Καλή συνέχεια να έχουμε και στην νηστεία και με το καλό να φτάσουμε και τα Χριστούγεννα. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον εμάς. Amen.